Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Τι μου κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλέ. Καλά, ανοίγουμε ένα βλογκάκι και θα ανοίξουμε ένα βλογκάκι. Μόλις μου ήρθε ένα σιν. Αυτό βέβαια έχει χωριστεί σε δύο πακέτα. Τώρα μέσα δεν ξέρω τι έχει. Να ανοίξω λίγο το φως ένα λεπτό. Λοιπόν, άνοιξα το φως και πάμε να δούμε τι είναι. Νομίζω είναι τα λίγα τα πραγματάκια. Δεν είδα η αλήθεια είναι και στο κινητό. Ναι. Είναι τα λίγα πραγματάκια. Περιμένω και πιο περισσότερα. Τώρα ήρθε αυτή η παρτίδα. Είναι τρία πραγματάκια. Δύο της κόρης μου και ένα... Λοιπόν, πήρα. Ανανεώνω όπως έχω πει τις πετσέτες του μπάνιου. Και πήρα μία γκρι. Πετσετούλα. Είναι ψιλούτσικη, να πω την αλήθεια μου. Και είναι 80 επί 1,60 τη διάστασή του. Δεν μπορώ να θυμηθώ, είχα πάρει μία πάλι από το ΣΥΝ που ήταν πιο κοντρή, την έχω εκεί γιατί έκανα μπανάκι, οπότε ένα πήρα αυτό. Σας έχω ξαναπεί ότι θα το μουλιάσω και τι το... Γίνονται έτσι πιο απαλές, εντάξει, έχω και το στεγνοτήριο. Και δύο μπλούζες στη μικρή. Για να δούμε. Την πήρα μία... Βασικά κίνητα διάλεξε. Μόνο να μην είναι μεγάλη. Σε medium το πήρα, μία κόκκινη χρώμα. Εντάξει, αν είναι λίγο μεγάλη, δεν πειράζει. Φούτερ είναι. Ωραίο το αυτό της. Γράφει, τι λέει εδώ, New York, καλά το είδα, New York, μια χαρά, με μανικάκι εδώ, medium τις θα πήρα γιατί βλέπω πάντα τις κριτικές, παιδιά, άμα θέλετε να πάρετε κι εσείς, βλέπω τις κριτικές κάτω από κάθε προϊόν που θέλεις να παραγγείλεις. Οπότε και αυτό να τα δει, θα τα ξαναβάλω ξανά βέβαια μέσα στις σακούλες της να τα δει. Και πήραμε και μία σε άσπρη. Εντάξει, συνθετικό είναι, μην περιμένετε. Εδώ αυτή. Αυτή είναι πιο μακριά. Και είναι εντάξει, ευελπιστώ μόνο να μην την πειράξουνε. Είχε πολύ καλές κριτικές, έχει και φλισάκι από μέσα. Θα τις πλύνω και ευελπιστώ να μην... Αυτό έχει κουκούλα. Να σας πω την αλήθεια, εμένα με κουκούλα από μικρά που ήταν δεν μου άρεσαν ποτέ. Ποτέ. Οπότε πήρε και αυτήν. Της είχε αρέσει και αυτή, οπότε την πήρε. Αυτά ήτανε για αρχή που πήρε. Και στο άλλο το πακέτο πάλι έχει δικά της πραγματάκια. Τώρα εδώ. Εδώ σήμερα. Πρώτα απ' όλα κάνω φακές. Γιατί ο Γιάννης μου ζήτησε φακές. Ήθελε. Σήμερα Πέμπτη. Σήμερα ο Νίκος έχει να πάει σε ένα πάρτι. Οπότε θέλει να πάω να πάρω και ένα δωράκι. Το απόγευμα και να το πάω. Είναι εδώ κάπου στη γειτονιά και είναι και ανοιχτά και τα μαγαζιά. Πέμπτη σήμερα, ναι. Οπότε... Θα πάμε και εκεί. Θα φύγω λίγο πιο μπροστά. Και ίσως έχω να πάω και μία επίσκεψη με τον Γιάννη. Δεν ξέρω πότε θα πάω. Πώς θα το κανονίσω τέλος πάντων. Κάνω φακί όπως σας είπα. Έχω βάλει πλυντήριο, στεγνοτήριο τώρα. Έχω από το πρωί βάλει στις ντουλάπες δύο λεκάνες ρούχα. Και αυτά. Θα σας κλείσω και θα τα πούμε όποτε ξανά ανοίξω. Μάλλον το απόγευμα που θα πηγαίνω με τον Νικολή για δωράκι. Έχουμε φτάσει απόγευμα.
πήγαμε, πήραμε δωράκι και κατηφορίζουμε τώρα προς το κατάστημα που είναι καλεσμένος. Εδώ συγκεκριμένα κάνουν και το δρόμο σε μας. Νύχτα τώρα, 8 η ώρα τώρα θυμηθήκανε. Τέλος πάντων, θα στρώ μην πέσω, γιατί αν πέσω καήκαμε. Έτσι ρε Νίκο. Αυτά. Πάω το παιδί στο κατάστημα. Από εδώ Νίκο, περπατάμε κανονικά, που δεν έχει πεζού αυτό. Αυτά. Πάω το παιδί στο μαγαζί και τα πούμε. Αχ, κολλά τα παπούτσια μας. Αχ, 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 αχ. Αυτά είναι, κόλλησε πίσω ο πάτος του παπουτσιού. Γεια σας παιδιά, είναι επόμενη μέρα. Εχθές τελικά στο πάρτι κάθισα κι εγώ, γι' αυτό δεν σας άνοιξα. Η μαμά του παιδιού είπε καθίστε, είπε μια πορτοκαλάδα, μιλήσαμε εξαιρετική τις μαμάδες και τα τέτοια. Οπότε κάθισα, ήρθαμε 10 η ώρα, κάπου εκεί, ωραία, τα περάσαν τα παιδάκια ωραία. Και τώρα πάω μαζί με τον Γιάννη σε κάποιες δουλίτσες εξωτερικές. Οπότε θα τα πούμε το μεσημεράκι τώρα. Θα μαγειρέψω κάτι γρήγορο, φαγητό. Οπότε θα τα πούμε το μεσημεράκι. Έχει φτάσει απόγευμα και θα έβγαλα αλεύρι. Ο Γιάννης μου ζήτησε μία σπανακοτηρόπιτα. Θα φύγει αύριο, θα πετάξει κιόλας αύριο για Γερμανία. Οπότε θα το φτιάξω και να έχει να πάρει κιόλας. Και για τον δρόμο που λένε, γιατί θα έχει ανταπόκριση με άλλο αεροπλάνο μέσω Μονάχου. Τέλος πάντων, σας λέω, θα το δεις εσύ, θα έχει φτάσει. Οπότε θα ετοιμάσω, δεν θα σας δείξω τη διαδικασία, γιατί σας έκανα τώρα πρόσφατα μία με τη Φυτίνη. Αλλά τώρα θα την κάνουμε τη Φυτίνη, θα κάνουμε με λαδάκι. Έτσι θα του την κάνω όμορφη, γευστική. Οπότε θα κλείσω και θα σας τη δείξω έτοιμη. Χαίρετε, χαίρετε. Ξανανοίγω την κάμερα. Είναι πρωί εδώ για μένα. Είμαι πολύ νισταγμένη, νιστάζω. Εχθές με ένα φιλικό ζευγάρι βγήκαμε έξω και ήρθαμε νωρίς. Μία ήταν που ήρθαμε. Δύο, κάπου εκεί. Τώρα πάω στο σούπερ μάρκετ να πάω να πάρω κεράκι, γιατί αύριο έχει ο Νίκος γενέθλι, γίνεται 11 χρονών. Και θα πάω στο αυτό ένα λεπτό λίγο όμως. Και θα πάω εκεί. Οπότε. Η μέρα είναι πολύ καλή εδώ. Οπότε σας αφήνω, πάω στο κριτικό εδώ να πάρω 2-3 πραγματάκια. Και επανέρχομαι να μαγειρέψω, θα κάνω μακαρόνια με κιμά σήμερα. Έχει το μενού. Αυτά. Πάω. Ήρθα, του παθαίνετε κι εσείς αυτό, το ξεχνάτε. Τι κάνετε, καλά. Θα ξεχνάτε τι θέλετε. Το παθαίνω κι εγώ αυτό, για να δούμε. Έχει το ένα. Σου πάρω και δύο τέτοια, τα έχει μισή τιμή. Να δούμε και τα κονφλέικς. Τα φάγανε. Να δούμε. Εδώ πήρα ντέρμπι για να κεράσει ο Νίκος στο σχολείο τα παιδάκια. Λοιπόν, γύρισα πίσω, άδειασα το πλυντήριο πιάτων. Έβαλα να μαγειρέψω, έβαλα πλυντήριο, έβαλα... Θέλω να βάλω πίσω τα ρούχα που βλέπεις. Μακαρονάκια σήμερα θα κάνουμε. Με κοιμά να πάμε. Και... δεν προλαβαίνω να σκουπίσω. Θέλω να σκουπίσω και δεν προλαβαίνω να σκουπίσω. Τέλος πάντων. Αυτά. Πάω να βάλω και τα ρουχάκια που, πίσω που είναι στις θέσεις τους. Και θα τα πούμε. Δεν είναι πολύ τραβά τώρα αυτές τις μέρες, καταλαβαίνετε. Αυτά. Σας έδειξα, παιδιά, και την πιτούλα εχθές. Πεντανόστιμη. Πραγματικά με λαδάκι την έκανα αυτή τη φορά. Ελαιόλαδο και πραγματικά βγήκε σούπερ. Θα σας κάνω μία ερώτηση. Το σαπουνίζετε κι εσείς το μπαλκόνι σας?
για να το πλύνετε. Πάμε τώρα να το πλύνουμε. Να με πάλι. Πάμε για τούρτα σήμερα. Την επόμενη μέρα να δούμε τι τούρτα θα διαλέξουμε. Τα ξαναλέμε. Μόλις βγήκα από το κατάστημα, πάω και λίγο στο περίπτερο που θέλω και αυτά. Να ζήσεις Νικολάκη και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά, παντού να σκορπίσεις τις νιώσεις το φως, και όλοι να λένε ένα σοφός. Μπράβο Νικόλα, αγόρι μου. Μπράβο. Ανοίγω ξανά την κάμερα λοιπόν, είναι πρωί εδώ για μένα. Πάνω πάρ' του να έχει λέμε, πήραν τηλέφωνο γιατί πονέει η κυλίτσα του. Σήμερα είναι πρόγραμμα γεμάτο πάλι. Έχουμε τα απόγευμα να πάμε να κάνουμε και εμβόλιο το Μάιλο, να πάω να τον κάνω, οπότε έχω μαγείρεμα, τώρα πάω να τον πάρω και θα μαγειρέψουμε. Πατάτες θα κάνουμε λουκάνικα, οπότε πάω να τον πάρω και έρχομαι. Ο καιρός είναι πολύ καλός, κοιτάξτε, έχει λίγο συννεφιά με ήλιο, αλλά κατά τα άλλα είναι μια χαρά, οπότε πάω και τα λέμε. Επιστροφή, πήγα τον πήρα. Να δούμε τώρα, έχει τάση λέγει αμετό. Και όντως έχω στάσει και αμετό. Τι θα κάνει. Ξέρω γιατί είναι εδώ πέρα, εδώ είναι. Μήπως έχεις καούρα. Δεν ξέρω. Καλά που δεν δουλεύω σε τέτοιες περιπτώσεις. Πού να ήμουν και τη δουλειά, φύγε από την κάμερα εκεί λέει. Και θα τρέχαμε και δεν θα φτάνουμε. Αχ, αυτά είναι. Τώρα θα μαγειρέψω το φαγητάκι μου, το απόγευμα όπως είπα θα πάω το Μάιλο. Ελπίζω να μην βρέχει γιατί εχθές. Είναι στο φορτιστή. Εκεί είναι ο φορτιστή σου. Όχι, απλά λέω. Το χάλασες πάλι, για φέρνε το εδώ. Ευτυχώς δεν το χάλασε μόνο τον ντόνατς. Περιμένω στο μεταξύ και άλλο πακέτο συν και νομίζω έχω και ένα φορτιστή ακόμα. Πήρα από εκεί. Εντάξει, είναι οικονομική. Τώρα με 1-2 ευρώ. Τώρα πήρα τα με ταχύτητα, λέει. Αυτά που βγήκαν τα καινούργια για πιο γρήγορα. Σε 35 λεπτά πως φορτίζει το δικό μου το τηλέφωνο. Για να δούμε αληθεύει και να μην αληθεύει. Καλά είναι και αυτά τόσο φθηνά. Πάντα βάζω στην καπάντα οπότε θα κάνω συν, πάντα βάζω φορτιστές στην παραγγελία μου. Και αυτά, και ο Μαϊλούκος σήμερα θα είναι down, γιατί θα κάνει και το εμβόλιο. Και εμβόλιο και τα αντιπαρασιτικά που έχει. Οπότε θα είναι το αγόρι μου, αφήστε. Θα είναι το αγόρι μου, αφήστε. Θα κάνω τώρα λίγες πατάτες στο φούρνο. Και λίγες βραστές που θέλουν βραστές. Θα φάω εγώ με τον Γιάννη στο φούρνο. Αυτά. Πάω να βάλω και ένα πλυντηριάκι θέλω. Και είχα βάλει και στεγνοτήριο και τα έβαλα στις θέσεις τους. Εντάξει, τελειώσαμε με αυτό. Προχθές έπλυνα το μπαλκόνι. Το Σάββατο ήταν, πότε το έπλυνα το μπαλκόνι. Ναι, το Σάββατο το έπλυνα το μπαλκόνι. Και χθες έβγαλε έναν αέρα. Αυτό έλεγα, μια βροχή, έναν αέρα. Χαμός γινόταν και βγαίνω σήμερα και το μπαλκόνι πάλι χάλια είναι, αλλά δεν το κάνω τώρα, γιατί μπορεί να ξαναχαλάσει ο καιρός. Αν και δεν λέει, αλλά λέμε τώρα. Κλείνω, πατατούλες μου έτοιμες,
Αν βγάλω και το ένα λουκανικάκι φτάνει. Και θα τα ξαναπούμε το απόγευμα τώρα. Να με πάλι, αυτή τη φορά όμως έχω ανοίξει για να κλείσουμε αυτό το βιντεάκι. Έχει φτάσει αυτό το βιντεάκι στο τέλος του. Πάω να κάνουμε εμβόλιο τον Μάιλο. Και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Ευχαριστώ πολύ που κάθισες ως το τέλος. Και θα τα πούμε κάτω στα σχόλια. Πολλά πολλά φιλιά. Πολλά πολλά φιλάκια. Γεια σας.